Λοιπόν, εγώ δυστυχώς θα σας αποχαιρετήσω, γιατί έχω μια υποχρέωση για τη σχολή μου. Αλλιώς είναι ότι θα ήθελα να κάτσω κι άλλο εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ από τη μεριά μου τον Παναγιώτη που ήταν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τα είπες πάρα πολύ ωραία. Και θα συνεχίσεις, γιατί ο Σταύρος τώρα θα αναλάβει τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ωραία, έγινε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, μιλάω για μένα τώρα, για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να ακούμε Athens Wind Radio και πολύ σύντομα ο Παναγιώτης Πετράκης θα είναι και πάλι μαζί σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και εμείς εδώ συντονισμένοι στη νούμερο 1 συχνότητα του διαδικτύου, athenswinder.com. Μπορείτε να πηγαίνετε μαζί μας μέσα από το chat του σταθμού ή μέσα από το Facebook. Γράφετε Athens Wind Radio, ένα like στη σελίδα μας και μπορείτε να αποστάλλετε ό,τι θέλετε. Δεν είμαι μόνος μου πλέον στην παρέα μου, έχει φύγει η ελπίδα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά έχω κρατήσει εδώ, χειροπόδαρα, τον Παναγιώτη Πετράκη. Μια χαρά. Λοιπόν. Τώρα θα σε πάω πάλι στην υποκριτική. Κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι, μου αρέσει μια μουσική, μια υποκριτική. Λοιπόν, είναι αυτό. Για να αλλάγει στην ωραία είναι. Μπορεί να είναι υποκειμενική λίγο η ερώτηση. Αν και εγώ θα την έλεγα αντικειμενική, γιατί πάνω κάτω υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για το συγκεκριμένο πράγμα. Ποια νομίζω είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν κάποιον καλό ηθοποιό? Δεν το βάλω με την έννοια της ταμπέλας ο καλός τρακός ηθοποιός, αλλά ηθοποιός που κάνει τη δουλειά του πολύ καλά, όχι σε επαγγελματικό επίπεδο, που βγάζει αυτό που είναι να δείξει ο ρόλος του. Αυτό, τα χαρακτηριστικά του καλού ηθοποιού. Νομίζω είναι το πρώτο και κυριότερο για μένα είναι η ειλικρίνεια. Ότι κάθε λέξη που λέει πρέπει να την εννοεί. Να την εννοεί πραγματικά. Και να είναι εκείνη τη στιγμή η απόλυτη αλήθεια για αυτόν. Γι' αυτό πάνω σχέρι θεωρώ ότι καλοί ψεύτες δεν κάνουν καλούς ηθοποιούς. Η φυσικότητα είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός πολύ καλού ηθοποιού. Όλα αυτά να βγαίνουν με μια φυσικότητα, με μια απλότητα, χωρίς επιτίδευση, χωρίς στόμφο, χωρίς, πώς να το πω, εξωτερικά τερτύπια, χωρίς επιδειξιομανία που πολλούς από εμάς ηθοποιούς μας διακατέχει. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, πλέον θα μιλήσω όμως για μεγαλειώδεις ηθοποιούς, είναι το να καταφέρνουν να έχουν αυτό που εγώ ονομάζω σύνδρομο του χαμελεοντισμού. Δηλαδή, να καταφέρουν να καταργούν σε τέτοιο βαθμό τη δική τους προσωπικότητα και να δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα σε κάθε ρόλο. Που δεν αναγνωρίζεις πλέον στοιχεία του εαυτού τους καθόλου. Του δικού τους. Καλά, ναι. Αυτά. Και μιας και είχες πει και στην αρχή ότι έχεις γίνει πιο ευρύτερα γνωστός μέσω των μυστικών της ΕΔΕΜ. Τι είναι για σένα η Έλενα Κρήτα, όχι τι ήταν και τι είναι για σένα η Έλενα Κρήτα? Είναι πλέον μια γυναίκα που έχω την τιμή να αποκαλώ φίλη. Είναι μια γυναίκα που με στήριξε σε αυτή τη σειρά από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο, καταφέροντας μαζί με τον Γιώργο τον Κυρίτση και φυσικά και όλη την παραγωγή και την σκηνοθετική ομάδα έναν φαινομενικά δευτεραγωνιστικό ρόλο όπως ξεκίνησε, να τον κάνουν απόλυτα πρωταγωνιστικό και να μου δείξουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Η ευγνωμοσύνη μου είναι τεράστια σε αυτή τη γυναίκα. Και η επόμενη ερώτηση, εντάξει, όχι, μπορεί να την απαντηθεί. Επειδή είπες πριν και για ειλικρίνεια και ότι οι ψεύτες δεν κάνουν καλούς ηθοποιούς, εγώ θα το πάω όχι σε ψεύτες, αλλά σε ψωνισμένους ανθρώπους εισαγωγικά. Πόσο εύκολα θεωρείς ότι ένας καλλιτέχνης, είτε νέος που τώρα κάνει πρώτα του βήματα, είτε κάποιος ήδη καταξιωμένος, πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να ψωνιστεί σε εισαγωγικά? Το εύκολο ή το δύσκολο δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το τι βάσεις έχεις και τι αρχές ως άνθρωπος. Το τι θεωρείς ουσιαστικό και τι επουσιώδες. Γιατί το να πιστέψεις ξαφνικά ότι επειδή έχεις κάνει μια επιτυχία, είσαι καλύτερος από τους υπόλοιπους ανθρώπους και πρέπει να τους αντιμετωπίζεις λίγο υποτιμητικά ή ότι τους κάνεις χάρη που τους λαμπρύνεις με την παρουσία σου, αυτό νομίζω ότι είναι τόσο ηλίθιο εξορισμού, να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό, είναι και αυτό άλλο ένα θέμα προτεραιοτήτων που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Με ένα λεπτό. Πάμε λίγο και στο Fan Club, μιας και έχουμε εδώ ολόκληρη Βέβαια, και εδώ. Εντάξει.
ξεχάσουμε. Βγάλτε μια για χύβρε, κορίτσια. Κάτι. Θα ακουστείτε. Θα ακουστείτε, δεν είναι θέμα. Βγάλτε μια γραφική και θα βγει έξω. Δεν έχει θέμα. Ή το ρεφρέν από την πρώτη γραμμή, θέλετε. Δηλωθείτε. Εσύ. Το σωστό είναι να το πει και πάνε, το ζητάνε και άλλοι από το chat να το τραγουδήσει ακαπέλα. Εσείς και ακολουθώ. Όχι, εσύ πρώτος και ακολουθήσουμε εμείς. Στην πρώτη γραμμή θα μείνω εγώ. Με θες λογικό μου πάει το τρελό. Σε ό,τι σκεφτώ μεγάλο μικρό. Στο τέλος του έχει εσένα. Στην πρώτη γραμμή θα μείνω εγώ. Για λάθη μιλάς, για αγάπη μιλώ. Το φεύγω για όλους είναι απλό. Να μείνεις είναι το θέμα. Στην πρώτη γραμμή να μείνεις είναι το θέμα. Αυτά είναι. Ωραία, είστε μόλις καλύπτει και μία θερμή παράκληση που, που είχαν οι ακροατές μέσα από το chat να τραγουδήσει ο Παναγιώτης ακαπέλα την πρώτη γραμμή. Okay. Εντάξει, ακούσατε, δεν μπορείτε να πείτε. Πώς αισθάνεσαι είναι κάποιος τόσο μεγάλο fan club? Ευλογημένος. Ευλογημένος. Έχω ένα ελάττωμα ως άνθρωπος και το συνειδητοποιώ ότι είναι ελάττωμα. Έχω την ανάγκη να με αγαπάνε όλοι. Και αυτό ξέρω ότι είναι ουτοπικό. Δεν γίνεται να αρέσει όλους, δεν γίνεται να σε αγαπάνε όλοι. Αλλά το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι μαζεμένοι μου δείχνουν τόσο έκδηλα την αγάπη τους, με κάνει ευτυχισμένο. Και είναι αυτή την αγάπη του κόσμου. Αν και η απάντηση είναι λίγο, προφανής, εντάξει. Πού την αποδίδεις γενικότερα? Είναι η δουλειά σου, είναι η προσωπικότητά σου? Όλα μαζί. Κοίταξε, σε ένα μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι οφείλεται στο ρόλο μου στα μυστικά της ΕΒΕΜ από ποια άποψη. Ότι μέσω αυτού του χαρακτήρα με γνώρισαν και αυτός ο χαρακτήρας τυχαίνει να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και ένας άνθρωπος υπό εξαφάνιση, να το πω έτσι, στις μέρες μας. Στις μέρες μας της ιδιοτέλειας, της... που είμαστε παρτάκηδες, που σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Ξαφνικά ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει το προσωπικό του συμφέρον σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στην ευτυχία των φίλων του, ή που μένει τόσο πιστός στις ηθικές του αξίες και στο αίσθημα δικαιοσύνης που έχει, ώστε πολλές φορές να στρέφεται εναντίον του ίδιου του εαυτού. Ίσως γι' αυτό ξεκίνησε ο κόσμος να με αγαπάει, ταυτίζοντάς με αυτό το ρόλο, που πραγματικά είναι τιμή μου αυτό. Αργότερα, ίσως γνωρίζοντάς με και λίγο μέσα από τις συνεντεύξεις μου, μέσα από τη δημόσια εικόνα μου εν γέννη, πιστεύω ότι έχει καταλάβει ότι έχει να κάνει με άλλον έναν άνθρωπο της διπλανής πόρτας, που ουσιαστικά δεν διαφέρει σε τίποτα από τον ίδιο και που νιώθει πολύ άνετα να μου πει ένα καλημέρα, ένα καλησπέρα, να μου σκάσει ένα χαμόγελο. Και μια... ναι, βεβαίως, έχουμε μια επέμβαση. Ναι, θέλω, ναι. Καταρχάς να πω κιόλας ότι και η Λίνα μας λέει τώρα που τον ακούει ότι είναι πολύ καλός. Και αυτό θεωρώ ότι ισχύει. Και γενικά, πάνω στην ερώτηση που το έκανες για το γιατί έχει τόσο μεγάλο fan club, θεωρώ ότι στην άμεση συναναστροφή μαζί του, επειδή έτυχε τελείως και τυχαία πραγματικά να το γνωρίσω και το θεωρώ πολύ ευχάριστο γεγονός, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής, ζεστός, άμεσος στη συναναστροφή με τον κόσμο και αυτό ο άλλος το εκλαμβάνει, οπότε δεν στέκεται μόνο στο ταλέντο. Θέλω να πιστεύω. Διότι όταν αντιμετωπίζεις ένα ξύλινο άνθρωπο μπροστά σου, εκεί χάνεις. Γίνεσαι και εσύ ο ίδιος ξύλινος. Κάτι δεν σου πάει καλά. Όταν λοιπόν το σύνολο σου κάνει σε το κλικ, σου βγάζει τόσα πολλά εκεί πράγματα. Εκεί θα πεις ναι, αξίζει. Και γι' αυτό θέλω. Εγώ πρέπει να πω ότι τελικά υπάρχει Θεός εκεί έξω. Γιατί χωρίς καν να έχω διατυπώσει τις ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου να διατυπώσω. Τις απαντάτε μόνοι σας. Ναι, απαντώνται σε έναν άλλη. Γιατί μιας και είχες πει εσύ ότι δεν θεωρείς τον εαυτό σου αρμόδιο να σε περιγράψεις. Ναι. Έκανα εγώ αυτή τη δουλειά. Ναι, η ερώτησή μου θα ήταν, επειδή είπες ότι το μεγαλύτερο σε ελάττωμα, είτε ότι θέλεις να σε αγαπάνε πάρα πολύ,
ποιο είναι το αντίστοιχο μεγαλύτερο προτέρημά σου. Γιατί εγώ αυτό σαν προτέρημα θα το έκλαμβανα περισσότερο και όχι τόσο σε λάτωμα. Η ευγένειά μου πιστεύω. Όπως και την ευγένεια τη θεωρώ το ανώτερο προτέρημα σε όλους τους ανθρώπους. Το να είναι ευγενείς με τον συνανθρωπό τους, το να σέβονται αυτόν στον οποίο απευθύνονται. Είναι ίσως η αρχή, η βάση για να χτιστεί οποιαδήποτε σχέση. Και δεν είναι πλέον συχνή. Καλά, ναι, σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το «Τα όνειρα εκδικούνται». Α, μάλιστα. Πάμε «Τα όνειρα εκδικούνται». Ναι, ναι.